εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων, θα ήθελα να σας ενημερώσω τα εξής. Στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΣΕΡΟΝ θα διαγωνιστούν 1.483 υποψήφοι. 1.036 στα γενικά λύκεια, στα ΓΕΛ, 402 στα ΕΠΑΛ, 23 στο ειδικό εξεταστικό ΣΕΡΟΝ για τους φυσικώς αδυνάτους και 22 στο ειδικό εξεταστικό με έδρα το ΕΠΑΛ Καλαμαριάς για τους φυσικώς αδυνάτους στα τον ΕΠΑΛ. Τον ΓΕΛ έχουμε εδώ εξεταστικό κέντρο. Έχουμε 19 εξεταστικά κέντρα για τα ΓΕΛ και 2 για τα ΕΠΑΛ. Επίσης, στις ΣΕΡΕΣ έχουμε το βαθμολογικό, το 58ο βαθμολογικό κέντρο. Δεν έχει σε όλες τις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας βαθμολογικά. Έχει 2 στη Θεσσαλονίκη, ένα στη Δυτική, ένα στην Ανατολική και ένα στη Βέρεια και ένα έχουμε εμείς. Το βαθμολογικό κέντρο και βεβαίως το ειδικό εξεταστικό κέντρο για μαθητές, όπως είπαμε, τους φυσικώς αδυνάτους. Ειδικότερα για τα self-test, θα ήθελα να πω ότι για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων ξεκίνησε από χτες το απόγευμα για να μπορεί να γίνει επανέλεγχος μέχρι και την Κυριακή, αν τυχόν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Το επόμενο τεστ για την άλλη εβδομάδα θα γίνει για μεν τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή με δυνατότητα επιβιωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων θα γίνει το Σάββατο και έχουμε δυνατότητα επιβιωτικού ελέγχου στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος από το Σάββατο έως και την Τρίτη. Ο ρόλος του αστυνομικού που βρίσκεται στα εξεταστικά κέντρα είναι να επιτρέπει την είσοδο μόνο στις κατηγορίες, τους υποψηφίους, τα μέλη της Λιγιακής Επιτροπής και τους επιτηρητές. Ακόμα αν αντιληφθεί συνωστισμό γονέων έξω από το εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να τους απομακρύνει. Οι υποψήφοι προσέρχονται στις αίθουσες εξετάσεων επιτρέπεται να φέρουν μόνο στυλό, μαύρο ή μπλε ανοιξίτηλης μελάνης, μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό ή χυμό. Το μολύβι γενικά δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων. Αν ο υποψήφιος φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα παρακάτω, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, υγρό ή ταινία, υπολογιστικές μηχανές, κινητό τηλέφωνο, έστω και απενεργοποιημένο, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας ή άλλα αντικείμενα, αν αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης σε οποιοδήποτε είδους σημειώσεις, από γραπτό δοκίμιο, ακόμα και από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, θορυβεί ή δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις των επιτηρητών, επικυρώνοντας να αντιγράψει, εμποδίνοντας την εξέταση των εξεταζομένων, δολεύεται με οποιοδήποτε τρόπο την εξέτασή του, τότε απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από την Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου με τον κατώτερο βαθμό 0. Γι' αυτό ας φροντίσουν να τα αφήσουν εκεί που πρέπει να τα αφήσουν. Να ακούνε με πολύ προσοχή τις οδηγίες των επιτηρητών. Στην αρχή θα τους πούν να προσέξουν το τετράδιο, αν έχει κάποιο πρόβλημα, να τους πούν τι θα γράψουν, όταν θα γράψουν τα στοιχεία τους, ότι θα πρέπει να τους ακούνε προσεκτικά, αν γίνεται κάποια παρατήρηση. Επίσης πρέπει να ακούσουν με πολύ προσοχή τα θέματα, να τα ξαναδιαβάσουν μία και δύο φορές αργά και προσεκτικά. Κάποιες σημαντικές οδηγίες που θα ήθελα να δώσω είναι να πάρουν ένα ελαφρύ πρωινό, μη πάνε νηστικοί, μη φάνε πολύ, να προσέρθουν έγκαιρα στο εξεταστικό κέντρο, στο σχολείο, να γίνει ακριβής αποτύπωση των στοιχείων, να συμμορφώνει με τις οδηγίες των και τις παρατηρήσεις των επιτηρητών για τη χρήση, είπαμε, του τετραδίου, προσεκτικά και αργά να διαβάσουν τα θέματα, να διαβάσουν τις οδηγίες. Οι οδηγίες θα δίνονται μόνο από τις λυκειακές επιτροπές, όχι από τους επιτηρητές. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να ρωτάνε τους επιτηρητές
τι θα κάνω εδώ, τι θα κάνω αλλού. Οι οδηγοί, οι αυτοί έχουν πάρει οδηγίες να μην αναφέρονται καθόλου, παρά μόνον οι ηλικιακές επιτροπές θα δίνουν τις οδηγίες που παίρνουμε από το Υπουργείο. Θα τους συνιστούσα να απαντήσουν πρώτα στα θέματα που γνωρίζουν καλά, να ξαναδιαβάζουν τις απαντήσεις επίσης πάρα πολύ προσεκτικά, να δείχνουν στους επιτηρητές το σημείο που έχουν τελειώσει, αν δεν έχουν προλάβει να μεταφέρουν από το πρόχειρο μπορούν να το δηλώσουν εκεί για να γίνουν οι διάφορες διαγραφές, ξέρουν οι επιτηρητές. Και βεβαίως μετά τη δοκιμασία θα πρέπει να πάνε σπίτι, να ξεκουραστούν, όχι ιδιαίτερες αναλύσεις, τι έκανα, τι δεν έκανα, δεν χρειάζονται πολύ, αυτό κουράζει και τους ίδιους, και να ετοιμαστούν για τον επόμενο αγώνα, την επόμενη προσπάθεια. Εύχομαι σε όλους τους υποψηφίους, υποψήφιες, μαθητές και μαθήτριες που ξεκινούν το δικό τους αγώνα των πανελλαδικών εξετάσεων, δύναμη, υπομονή και επιμονή. Η ψυχραιμία, η νυφαλιότητα και η αυτοπεποίθηση θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στο στόχο σας. Η προετοιμασία σας υπήρξε δυσκολότερη από κάθε προηγούμενη χρονιά, καθώς έγινε μέσα στις συνθήκες που δημιούργησαν οι επιπτώσεις της πανδημίας τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην καθημερινότητα όλων μας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι η πρώτη μεγάλη μάχη που δίνεται στη ζωή στο ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας. Ωστόσο, οι εξετάσεις αυτές δεν αποτελούν τη μοναδική ευκαιρία για να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σας και αποτελούν απλά μια δοκιμασία για τους σκόπους των τελευταίων χρόνων. Γνωρίζουμε την κούραση και την αγωνία σας και ξέρουμε ότι έχετε ταυτίσει αυτή την προσπάθεια με την ίδια τη ζωή και το μέλλον σας. Να έχετε κατά νου ότι η παιδεία είναι μια αδιάκοπη διαδικασία εμβάθυσης στο ταξίδι της γνώσης και ταυτόχρονα ανάπτυξης και καλλιέργειας της προσωπικότητας. Η ζωή είναι μια διαρκής μάχη, ένας συνεχής αγώνας που απαιτεί θέληση και ακατάπαυστη προσπάθεια, και οι ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν στην πορεία της είναι αμέτρητες. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, να μην σταματήσετε να διεκδικείτε τα όνειρά σας και να επιμείνετε στους στόχους σας, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Συμπαραστέκομαι επίσης στους γονείς των υποψηφίων που στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών τους και εύχομαι να οπλιστούν με δύναμη και υπομονή. Καλή αρχή και καλή δύναμη και στους συναδέλφους επιτηρητές, όσους τελεχώνουν τα εξεταστικά κέντρα του νομού, στα μέλη των επιτροπών και των ομάδων βαθμολογητών του Βαθμολογικού Κέντρου Σερών.